Αυξημένη είναι η ζήτηση σε άμνο ερήφια για τον παραδοσιακό εορτασμό του Πάσχα. Οι καταναλωτέ ήδη κάνουν το κουμάντο του, ώστε η σούβλα να είναι έτοιμη. Άρνη αλλά και κατσίκι κυριαρχούν στι προτιμήσει των καταναλωτών που ήδη κάνουν την προετοιμασία του. Η επάρκεια στην αγορά υπάρχει, ενώ οι τιμέ διαμορφώνονται περίπου στα 9 ευρώ το κιλό. Το αρνί έχει περισσότερο λίπο σε σχέση με το κατσίκι και γι' αυτό το κατσίκι θεωρείται και είναι πιο καθαρό κρέα. Ο κ. Κονταξή μίλησε για την κίνηση στην αγορά των Γροπολίων, όπου αυξημένη, ενώ αναμένεται να κορυφωθεί τι επόμενε μέρε, οπότε και θα αναχωρήσουν πολύ για τα χωριά του. Στο μεταξύ, αναφέρθηκε και στο θέμα των ελληνοποιήσεων. Όπω είπε, παρά το γεγονό ότι γίνονται αυξημένοι έλεγχοι, οι ελληνοποιήσει και οι ανεξέλεκτε φαγές υπάρχουν, καθώ τα συνεργεία των ελέγχων κάνουν μεν ό,τι μπορούν, αλλά είναι τόσα πολλά αυτά τα οποία συμβαίνουν, που δεν προλαβαίνουν να τα βρούνε και να τα εντοπίσουν όλα, ώστε να ελεγχθούν. Κάλεσε μάλιστα το καταναλωτικό κοινό να εξετάσει προσεκτικά τι κρέα αγοράσει μα αγγίζει η οικονομική κρίση σε τέτοια πράγματα. Δεν μα αγγίζει. Προσπαθούμε να είμαστε και εμεί ευέλικτοι στι τιμέ για να μπορεί να είναι πιο προσιτό το αρνί και το κατσίκι στον κάθε καταναλωτή. Αλλά βλέπω και ένα ευχάριστο φέτο που πολλοί πελάτε που πέρυσι δεν μα είχαν τιμήσει, φέτο μα τιμούν γιατί είχαν δοκιμάσει την εμπειρία του από κάπου αλλού σε μεγάλα πολυκαταστήματα. Αλλά φέτο του έχουμε κοντά μα και αυτό είναι παρήγορο για μα. Είναι αλήθεια, κύριε Κονταξί, ότι ο κόσμο επιστρέφει στα ακροπολία, στα ακροπολία τη γειτονιά, γιατί ο Ακροπόλη είναι ένα πρόσωπο που πρέπει να το εμπιστεύει. Το κρέα είναι ένα προϊόν που θέλει πάνω απ' όλα εμπιστοσύνη. Έχει δίκιο αυτό που λε, Έλληνα, και αυτό να το επισημάνω κι εγώ, γιατί με ξεχνάτε ότι ο Κρεοπόλη είναι 364 μέρε το χρόνο. Αυτό θα το λέω συνέχεια. Είμαστε όλε τι μέρε δίπλα του. Ό,τι χρειάζεται, τη συμβουλή μα, τι πιστώσει μπορούμε να τι κάνουμε όσο μπορούμε κι εμεί από κάθε Κρεοπόλη. Και προσπαθούμε για το καλύτερο με τι ιδέε μα, με τι εξυπηρετήσει μα, με την εμπιστοσύνη που μα έχει τόσο καιρό. Τι τιμή μιλάμε τώρα για αρνί; Και τι τιμή μιλάμε για κατσικι; Ξέρω ότι το κατσικι είναι λίγο πιο ακριβό, είναι λίγο πιο καθαρό ναι, ε, από από ψηλήπους. Ναι. Ε, το κατσίκι είναι λίγο πιο ακριβό, αλλά εμεί προσπαθήσαμε να τα προσαρμόσουμε στι ίδιε τιμέ από 8 μέχρι 9 ευρώ. Είναι μια λογική τιμή σύμφωνα με αυτά που έχουμε αγοράσει. Έτσι. Δηλαδή, ακούς κάποιε τιμέ πολύ πιο χαμελά, αλλά δεν γίνεται, δεν μπορούμε να πουλήσουμε κάτω του κόστου. Ο κόσμο πρέπει να είναι προσεκτικό, να ξέρει που ψωνίζει και φυσικά όταν πάει στον παραδοσιακό ξεροπόλη γνωρίζει ότι η τιμή που θα του πει θα είναι αυτή που αρμόζει στο κατσίκι που έχει σφαγεί και στο αρνί που έχει σφαγεί αυτή την εποχή. Ελληνικά. Για ελληνικά συζητάμε, δεν το συζητάμε, επισήμανση. Ναι. Είναι χαμό με τι ελληνοποίησει. Γίνεται πανικό. Γίνεται πανικό. Δεν υπάρχει έλεγχο. Υπάρχουν πολλοί λάθροσφαγέ. Δεν μπορούν να ελεγχτούν, Οι υπηρεσίε είναι πάνω κατά πάνω. Αλλά είναι τόσα πολλά τα μνοερήφαια που σφάζονται έξω. Που είναι αδύνατο να του βρει. Να έρθουμε okay. λίγο και σε δύο-τρία σε μυστικά. Καλό αλάτισμα, χαμηλή φωτιά, αργό ψήσιμο και λίγα κιλά νομίζω παραπάνω για να βγαίνει η σούβλα, ναι, όταν κάνει ένα αρνί σούλα, το καλό είναι να, για να κάνει αρνί σούβλα πρέπει να είναι πάνω από 9 κιλά. Λίγο πιο γεματούλη, δηλαδή πιο παχύ για να μπορέσει να αντέξει τη θερμοκρασία που θα αναπτυχθεί. Ξεκινάμε από, τη, από ψηλά και στη συνέχεια αναλόγω τι φωτιά έχουμε. Έτσι, και στη συνέχεια αναλόγως με τι φωτιά έχουμε, το χαμηλώνουμε σιγά σιγά για να το βγάλουμε. Ποτέ είναι δυνατή φωτιά γιατί θα το κάψουμε και θα μα μείνει μέσα άψητο. Mm -hmm. Το yeah. ίδιο συμβαίνει και με το κοκορέτσι, έτσι. Να ρωτήσω πώ είναι η κίνηση και στα άλλα κρέατα. Υπάρχει κόσμο <σφελίδι> που δεν τρώει ούτε κατσέκ, ούτε κατσίκ. Βέβαια, αυτά ψήνουμε. <σφελίδι> ε, υπάρχει και στα άλλα κρέατα. Και, και στο χοιρινό υπάρχει η κίνηση. Και στο μοσχάρι, βέβαια, υπάρχει. Το συζητάω το μοσχάρι, είναι το κύριο μέλημά μα. Και, και στο μοσχάρι υπάρχει η κίνηση. Και, και στα κοτόπουλα. Ε, υπάρχει, υπάρχει και στα άλλα. Ε, εντάξει, αυτέ οι εποχέ θα γεμίσουμε το τραπέζι, θα το κάνουμε το πασχαλινό τραπέζι. Εμεί έχουμε την ιδιαιτερότητα οι Έλληνε να, το έχουμε, <σφελίδι> να, να μην περισσεύει καθόλου σημείο που να μην καλυφθεί. Στο μεταξύ, για το θέμα των ελέγχων, αναφορά έκανε και ο Περιφερειάρχη Αλέκο Καχρημάνη, σημειώνοντα ότι μέχρι τώρα εκείνο που διαπιστώνεται είναι οι νόμιμε εισαγωγέ αμνοερηφίων, που έχουν χαμηλά κοστολόγια και συμπιέζουν τι τιμέ τη αγόρια παραγωγή. Επεσήμανε ότι πρέπει να εκδοθεί άγορα νομική διάταξη ώστε να καταστεί υποχρεωτική η αναγραφή προέλευση κρεάτων, τηροκομικών προϊόντων που προσφέρονται από ξενοδοχεία, καταστήματα εστίαση, ώστε να στηριχθεί και η τοπική παραγωγή αλλά και να προστατευτεί ο καταναλωτή. Ότι σφάζεται στην περιοχή το σίγουρο είναι ότι γίνονται εισαγωγές νόμιμα από το εξωτερικό και εκεί έχουν άλλα κοστολόγια και γι' αυτό και όλας δεν έχει παρατηρηθεί και μεγάλη ε, κίνηση στην αγορά των αρνιών και των αμνοερυφίων γενικότερα στην περιοχή μας. Ε, είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να βρει τρόπο γιατί όταν σφάζονται τόσα πολλά αρνιά από το εξωτερικό στην Ελλάδα σημαίνει ότι υπάρχει κατανάλωση και από ό,τι φαίνεται αυτή η κατανάλωση κάπου δεν ελέγχεται ε, και το πιο εύκολο να μην ελέγχεται είναι σε ξενοδοχεία, σε εστιατόρια γενικά στα οποία σου φέρνουν έτοιμο φαγητό και δεν γνωρίζεις από πού είναι η προέλευση του κάθε, ε, ε, κάθε αμνοερηφείου.